εισήγησε πάντα με σαφήνεια στο θέμα αυτό, ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η συνένεση των ωφελούμενων μέσω υπογραφής σχετικής δήλωσης. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Εντάξει, ξέρουμε όλοι τι είναι, γιατί πρόκειται, γιατί αρκετοί πλέον έχουν όλοι λίγο πολύ ένα smartwatch, άλλοι για να μετράνε πόσα βήματα κάνουν την ημέρα, άλλοι για το πόσα χιλιόμετρα οι πιο αθλητικοί και άλλοι για τους καρδιακούς παλμούς. Με συγκεκριμένες πλατφόρμες τις οποίες τις κατεβάζουν. Εδώ όμως δεν μιλάμε για αυτό το θέμα. Εδώ μιλάμε, αν μιλάμε για ουσία και για κάτι πιο σοβαρό, μιλάμε για ένα σύστημα τηλεϊατρικής, το οποίο θα εμπλέξει 6.000 συνανθρώπους μας από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Δηλαδή θα μοιραστούν, 6.000 δεν είναι απλά smartwatches, εκτός αν πρόκειται για τέτοια πράγματα, δηλαδή για μια σύμβαση για smartwatches. Γιατί αν πρόκειται για συστήματα mHealth, όπως είπε και ο κύριος Ανδρουλακάκης, που μετράνε και οξυγόνο κτλ., μιλάμε φυσικά για άλλο πράγμα, για πιο σοβαρά πράγματα. Αυτά είναι αδιευκρίνιστα μέσα εδώ. Ένα τέτοιο σύστημα, ποιος θα το κάνει? Ποιος το κάνει? Θα κάνει μια σύμβαση περιφέρεια? Δηλαδή αυτό θα γίνει εκτός εθνικού συστήματος υγείας? Θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν θα εμπλακεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν θα εμπλακεί? Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος το κάνει? Δηλαδή θα μοιράσουμε 6.000 smartwatches, τα οποία θα καταγράφουν πολύ σοβαρά ιατρικά δεδομένα των ανθρώπων και τα οποία πού θα πηγαίνουν? Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία είναι συνειδητά αναπάντητα ερωτήματα. Εντάξει, συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία. Ποιος θα τα επεξεργάζεται? Η ιατρική παρακολούθηση από ποιον θα είναι? Κυρία Λεωνάρδο είναι και γιατρός. Θα μοιράσουμε αυτά τα στοιχεία, θα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα, ποια θα είναι η επιτροπή? Δεν θα υπάρχει αρμοδιότητα? Δεύτερον, αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν έναν πολύ εμπιστευτικό ηλεκτρονικό φάκελο για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό τον ηλεκτρονικό φάκελο ιατρικών δεδομένων, ποιος θα το διαχειρίζεται? Ποιος θα τον επεξεργάζεται? Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανένας, εντάξει, βρήκαμε ένα πρόγραμμα. Εδώ είναι μια εικόνα από το μέλλον. Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε. Γιατί τα χρήματα που έρχονται από το περιβόητο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, περί τα 32 δις, αν έρθουν και όσα έρθουν από αυτά, γιατί ας κρατάμε μικρό καλάθι, κατευθύνονται σε συγκεκριμένα πράγματα. Κατευθύνονται στην πράσινη οικονομία, ένα μεγάλο φαγοπότη θα γίνει από εκεί. Ένα δεύτερο είναι η ψηφιακή τεχνολογία. Εδώ είναι μια εικόνα από το μέλλον, δηλαδή για τι ποσά μιλάμε που θα κυκλοφορούν πάνω στα τραπέζια και θα μοιράζονται, με αυτόν τον τρόπο θα μοιράζονται. Από ό,τι φαίνεται είναι μια εικόνα από το μέλλον, με αυτόν τον τρόπο θα μοιράζονται. Γιατί εδώ το κόστος, μιλάμε, θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Τα πιο σοβαρά ζητήματα όμως. Ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας ολόκληρος παγκόσμιος πόλεμος για αυτά τα δεδομένα. Για αυτά τα δεδομένα και ιδιαίτερα για δεδομένα υγείας. Μάλιστα και για τις μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Οι οποίες, εντάξει, δεν είναι νοημοσύνης, είναι μηχανές. Δηλαδή τροφοδοτούνται με δεδομένα και με επεξεργαστές. Τα δεδομένα αυτά είναι αυτά εδώ που συζητάμε τώρα εδώ. Με αυτά τα δεδομένα θα τροφοδοτούνται. Γι' αυτό και χρειάζεται και η ενυπόγραφη δήλωση συμφωνίας του ωφελούμενου ότι αυτά τα δεδομένα μου θα τα παρέχω εγώ σε αυτή την πλατφόρμα και η πλατφόρμα από εκεί θα βγάζει, δεν βγάζει από την ψυχή της μάνας της, δεν το κάνει φιλανθρωπικά, θα εμπορεύεται ακριβώς αυτά τα δεδομένα. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Τρίτο ζήτημα. Για το βοήθεια στο σπίτι. Αναφέρεται το βοήθεια στο σπίτι, το οποίο πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόγραμμα. Εδώ να θυμίσω και στους παλιότερους μέσα εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι έχουμε δώσει μάχη γιατί θέλατε να το καταργήσετε το βοήθεια στο σπίτι. Θέλατε να τους απολύσετε τους ανθρώπους από το βοήθεια στο σπίτι. Θέλατε να τους διώξετε, να λήξουν οι συμβάσεις τους και να τους αφήσετε στο έλεος. Και αυτό το πρόγραμμα που πράγματι βοηθούσε να σταματήσει. Και δώσαμε ολόκληρη μάχη για να μην κλείσει το βοήθεια στο σπίτι, να χρηματοδοτηθεί, οι άνθρωποι να μείνουν στις δουλειές τους και να μονιμοποιηθούν στη δουλειά τους, γιατί ήταν απαραίτητη. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφέρεται το βοήθεια στο σπίτι, πού εμπλέκεται το βοήθεια στο σπίτι σε όλο αυτό το πράγμα? Πού ακριβώς εμπλέκεται? Εδώ υπάρχει ένα κενό. Να φέρουμε το βοήθεια στο σπίτι σαν ένα πρόγραμμα, πράγματι παρακολουθεί ηλικιωμένους, ευάλωτους ανθρώπους, ευπαθείς ομάδες κτλ. Πού αναφέρεται συγκεκριμένα? Τι θα κάνει δηλαδή το βοήθεια στο σπίτι? Το βοήθεια στο σπίτι θα το χειρίζεται αυτό το πρόγραμμα? Η πλατφόρμα θα το χειρίζεται? Και ένα τελευταίο ζήτημα. Νομίζουμε ότι πρέπει να έρθει αναλυτικά το κόστος.
πέρα από τα τεχνικά ζητήματα. Δηλαδή, αναλυτικά το κόστος πρέπει να έρθει σε όλα. Δηλαδή, πόσο θα κοστίζουν τα smartwatch, πόσο θα κοστίζουν τα tablet, πόσο θα κοστίζει η εγκατάσταση, πόσο θα κοστίζει το σύστημα τηλεπικοινωνίας. Και μία τελευταία κουβέντα είναι το πιο κλασικό παράδειγμα για τις τεράστιες απελευθερωτικές δυνατότητες που προσφέρουν νέες τεχνολογίες, οι οποίες όμως, αν πέσουν στα χέρια του κέρδους, είναι ικανές να μετατραπούν στο αντίθετό τους, δηλαδή σε ισχυρότατα εργαλεία εργασιακής απορρίθμισης, αλλά και περιστολής ελευθεριών. Εμείς αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε όσον αφορά σε εμάς. Το καταψηφίζουμε.